Καλημέρα. Σήμερα θα σας μιλήσω για αυτή τη μάσκαρα, η οποία είναι της Rimmel, η Extra Super Lash, η οποία βγαίνει σε δύο εκδοχές, μία που είναι κανονικό ίσιο το βουρτσάκι και μία που είναι καμπυλωτό, το οποίο είναι και αυτό που έχω εγώ. Και όπως θα δείτε, κάνει έτσι μια καμπύλη το βουρτσάκι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι τρίχες στο βουρτσάκι είναι τρίχινες, δεν είναι πλαστικές όπως είναι της Maybelline οι μάσκαρες. Έχει έτσι αρκετές τριχούλες, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αυτή η μάσκαρα λοιπόν υπόσχεται ότι δίνει έτσι ένα πιο δραματικό look και μήκος και όγκο. Και ότι διαχωρίζει πάρα πολύ καλά τις βλεφαρίδες, είναι κατάλληλη για ευαίσθητα μάτια και έχει γίνει έτσι ένα οφθαλμολογικό τεστ. Τώρα, όπως θα δείτε και στο tutorial που έχω κάνει, το οποίο θα το δείτε σε λίγο, δεν θεωρώ ότι δίνει τόσο καλό διαχωρισμό των βλεφαρίδων, δηλαδή τις κολλάει λίγο, ιδιαίτερα στη δεύτερη στρώση και φαντάζομαι όσο πιο πολλά στρώσεις τόσο πιο πολύ θα τις κολλάει. Δεν τις διαχωρίζει τόσο, υπάρχουν άλλες μάσκαρες που κάνουν ακριβώς αυτό και θα έλεγα ότι δίνει ελάχιστο όγκο, κυρίως μήκος και πάλι δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο δραματικό το look, νομίζω ότι είναι πιο καθημερινό. Αν θέλετε δηλαδή να βάλετε μία μάσκαρα η οποία θα μεγαλώσει έτσι ελαφρά τις βλεφαρίδες σας, θα δώσει λίγο μήκος και ελάχιστο όγκο, νομίζω ότι είναι κατάλληλη για σας. Είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και πολύ φθηνή, νομίζω είναι στα 6-7 ευρώ περίπου. Οπότε για την τιμή της νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί έχουμε δοκιμάσει όλες και πιο ακριβές μάσκαρες, οι οποίες εντάξει δεν κάνουν τίποτα. Η συγκεκριμένη πάντως είναι πάρα πολύ καλή. Και πάμε να δούμε το tutorial.